έχουν. Πρέπει να το κοιτάξουμε Δευτέρα Τρίτη, λες, μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Ωραία, Σπύρος, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα. Την επόμενη. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς τώρα θα καλημερίσουμε, όπως σας είπαμε και λίγο πριν το διάλειμμα, έναν άνθρωπο που μαζί με όλα τα στελέχη του Ερυθρού Σταυρού δώσανε τη μεγάλη μάχη για τον κορονοϊό από το δικό τους μετερίζειν, ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, γιατί σήμερα είναι και η μέρα του, έτσι δεν είναι? Ναι, ο κύριος Αντώνης Αυγερινός, ένας παλιός γνώριμος από τα παλιά χρόνια. Παλιά χρόνια, ναι. Κύριε Αυγερινέ, καλημέρα. Πώς είστε? Καλημέρα, κύριε Χατσοπόπουλε. Καλημέρα, κυρία Βούλγα. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Τιμάστε εμείς, το Ερυθρό Σταυρό. Εμείς θέλουμε να σας δώσουμε συγχαρητήρια εκ μέρους όλων μας για την προσπάθεια που κάνατε και εσείς, οι νοσηλευτές, οι γιατροί, όλο το προσωπικό, το διοικητικό του Ερυθρού Σταυρού. Σήμερα. Ναι. Σήμερα είναι πραγματικά μια επαιτειακή εορταστική ημέρα. Στηρίζουμε, ενδυναμώνουμε, επιθυμούμε, χειροκροτούμε τους εθελοντές μας και χειροκροτούμε δυνατά. Δείχνουμε την αλληλεγγύη μας αυτούς και θέλουμε το χειροκρότημα αυτό να κοστίσει σε όλο τον κόσμο. Είναι οι αφανείς ήρωες, είναι πραγματικά οι στυλοβάτες του κοινωνικού ιστού, του συστήματος υγείας. Και μιλάμε προφορά για εθελοντές. Χωρίς αντάλλαγμα. Εθελοντές που αυτή τη στιγμή πού βρίσκονται, γιατί δεν σταματάει ποτέ το έργο σας? Οι εθελοντές αυτοί, μοναδικά εκπαιδευμένοι, βρίσκονται παντού. Παντού, παραδείγματος χάρη, κατόπιν συμφωνίας με τη Γενική Γραμματεία Αντιεγκληματικής Πολιτικής. Είμαστε σε όλα τα σοφρονιστικά ιδρύματα, όχι μόνο για θερμομετρήσεις, αλλά και για παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Είμαστε επίσης σε όλα τα δικαστικά μέγαρα, πρωτοδικεία, ειρηνοδικεία, ακόμα και υποθηκοφυλάκια σε όλη την Ελλάδα. Κύριε Αυγερινέ, κάποιος θα πει ότι αυτά είναι και λίγο οι πιο εύκολες δομές. Είστε και πιο δύσκολες δομές. Δηλαδή έχετε πάνω στον Εύρο, από ό,τι ξέρω, έχετε στις δομές που είναι δύσκολες στη Μαλακάσα, σε αυτή που έχει δημιουργηθεί τώρα τελευταία στο Κλειδί Σερών, που είναι οι μετανάστες, που είναι δύσκολα πράγματα εκεί, δεν είναι εύκολα. Κύριε Χατσαπόπουλε, έχουμε αποδείξει λοιπόν σε αυτά τα δύο μεγάλα κέντρα, γιατί στη Μαλακάσα είναι άνω των 1.500 προσφύγων μεταναστών, μοναδικό επαγγελματισμό. Δεν έχει παρουσιαστεί κανένα, μα κανένα κρούσμα. Έχουμε μία υπηρεσία προαγωγής υγείας, όπου καθημερινά διδάσκουμε πώς να τηρούν τα προληπτικά μέτρα ασφάλειας που ορίζει η πολιτεία κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στους πρόσφυγες μετανάστες, ώστε πραγματικά, λέω και πάλι, τηρώντας αυτά τα μέτρα, είμαστε μοναδικά υπερήφανοι, διότι καταφέραμε να μην παρουσιαστεί κανένα απολύτως κρούσμα. Πείτε μας έτσι μια δύσκολη στιγμή που τρομάξατε τώρα την περίοδο του κορονοϊού. Κοιτάξτε, η δύσκολη στιγμή πράγματι, οφείλουμε να ομολογήσουμε, ήταν όταν προσάραξε ένα πλοίο με 200 πρόσφυγες μετανάστες στην ίσο Τζιά και Αδελφή. Και όπου πραγματικά 7.30 ώρα το πρωί κατεπηγόντως μεταφέρθηκαν οι εθελοντές μας με ελικόπτερο σε μια δύσκολη περιοχή, σε δύσκολες συνθήκες. Είχε κακοκαιρία, αν θυμάστε, θυμόμαστε όλοι, κύριε Αυγερινέ. Είχαμε μιλήσει με τη Δήμαρχο. Με τη Δήμαρχο πρωί-πρωί, από τις 2 τη νύχτα, 3 ήτανε, είχε φύσαγε, είχε κακοκαιρία. Δεν και έπρεπε να πετάξει. Έπρεπε να πετάξει το ελικόπτερο με τα παιδιά του Ερυθρού Σταυρού. Ήμασταν σε συνεχή επαφή με το Δημοτικό Συμβούλιο, Δήμαρχο, Αντιδημάρχους. Προσφέραμε και εκεί μια καταπληκτική υπηρεσία, όχι μόνο προνοσοκομιακής φροντίδας, επισητιστική βοήθεια, βοήθεια ψυχολογικής, ψυχοκοινωνικής στήραξης αυτών των ανθρώπων και πραγματικά πήραμε τα εύσημα, τα ευχαριστήρια. Επίσης, και από τη Δήμαρχο. Ξέρετε τι, κύριε Αυγερινέ, πρέπει να το πείτε εσείς που υγείστε όλων των ανθρώπων αυτών. Πρέπει να πούμε στους φίλους τηλεθεατές πώς το καταφέρετε και δεν είχατε ούτε ένα κρούσμα με τόσο δύσκολες συνθήκες. Να σας εξηγήσω. Οι δικοί μας εθελοντές έχουν μία μακροχρόνια θεωρητική πρακτική άσκηση-εξάσκηση προτού πάρουν και το πτυχίο τους και δώσουν την υπόσχεση. Το κάνουν συνέχεια οι άνθρωποι. Έτσι ζουν. Το κάνουν συνέχεια. Yeah. Έχουμε συνεχώς επικαιροποίηση γνώσεων, πρακτικής θεωρητικής άσκησης. Είμαστε εμείς που πρώτοι
Εάν μπείτε στο site του Ερυθρού Σταυρού, www.redcross.gr, θα δείτε θαυμάσια βιντεάκια. Πώς φορούνται οι μάσκες και πώς βγαίνουν. Πολύ ωραία. Τα βλέπουμε ήδη, κύριε Αυγερινέ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και εμείς για τη φιλοξενία. Καλό κουράγιο. Γεια σας. Και χρόνια πολλά για την ημέρα. Χρόνια πολλά. Γεια σας. Και από τους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της υγείας.